Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι η μηνύσκη. Φιλοξενούμενός μας, ορθοπαιδικός δόκτωρ Αντώνης Θεοδωρίδης. Θα μας εξηγήσει όλα τα σχετικά για τις κακώσεις των μηνύσκων. Αλλά ας τον καλωσορίσουμε πρώτα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Τιμή μου που με καλέσατε. Να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ρωτήσουμε έτσι για να καταλάβουμε ακριβώς για τη χρήση των μηνίσκων που βρίσκονται. Μπορείτε να μας εξηγήσετε και νομίζω έχετε και κάτι μαζί σας που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πού ακριβώς στο γόνατο βρίσκονται οι μηνίσκοι, πώς οι μηνίσκοι είναι και ποια η χρήση τους. Αυτό είναι ένα πρόπλασμα, είναι το δεξί γόνατο. Είναι όπως το βλέπουμε μπροστά. Η επιγονατίδα είναι το κοκαλάκι μπροστά. Έχουμε το μυρό στο από πάνω, την κνήμη από κάτω και την περιοχή αυτό. Ουσιαστικά είναι όλο το γόνατο. Η μηνίσκη είναι αυτή η μπλε που βλέπετε. Και αν κάνουμε μια κάθετη γραμμή, αυτό είναι ο έσω μηνίσκος και αυτό είναι ο έξω μηνίσκος. Έχουμε δύο μηνίσκοι. Και αν το βγάλω λίγο προς τα έξω, ίσως το δείτε και από πάνω, ότι έχουν κάποιο ημισελενοειδέ σχήμα, δηλαδή είναι κάπως έτσι, σαν αγγλικό C, που έχουμε τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μηνίσκο και είναι ενδιάμεσα του οστού από πάνω, του μυρού οστού και της κνήμης από κάτω. Αυτοί είναι οι δύο μηνίσκοι που έχουμε στο κάθε γόνατο και ουσιαστικά η λειτουργία τους είναι να προστατεύουν τον αρθρικό χόνδρο, γιατί ο αρθρικός χόνδρος είναι η επιφάνεια της άρθρωσης. Άρα, πίσω από την επιγονατίδα που είναι αυτό εδώ, στο μυρό οστό που είναι όλο αυτό εδώ και στην κνήμη έχουμε αρθρικό χόνδρο. Και αυτοί οι μηνίσκοι προστατεύουν τον αρθρικό χόνδρο μεταξύ του μυρού οστού και της κνήμης. Λειτουργούν, λες και είναι τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου που απορροφάνε τους κραδασμούς και έτσι δεν έχουμε πρώιμη αθρίτιδα που είναι ουσιαστικά η εξέλιξη όταν υπάρχει ζημιά στους μηνίσκους. Και πόσο συχνά είναι αυτές οι ζημιές, οι κακώσεις των μηνίσκων, συνήθως σε ποιες ηλικίες συναντούμε αυτά τα προβλήματα. Οι μηνίσκοι υπάρχουν σε δύο βασικές κατηγορίες ρήξης μηνίσκων. Μία είναι η οξία ρήξη μηνίσκου που συνήθως είναι στους πιο νεαρούς, στους αθλητικούς τύπους, ένας τραυματισμός μετά από μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Και μετά υπάρχει και η εκφυλιστική ρήξη που είναι στους ηλικιωμένους, γιατί ο μηνίσκος με την πάροδο του χρόνου γίνεται πιο εύθραυστος. Άρα δεν είναι ένας ηλικιωμένος, δηλαδή μετά 45 και μετά, δεν είναι ότι υπήρχε κάποιος οξύς τραυματισμός, απλώς επειδή φθήρεται και γίνεται πιο εύθραυστος, υπάρχει μια εκφυλιστική ρήξη που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι συμπτωματική στους ηλικιωμένους. Εκδηλώνεται όμως μερικές φορές από ένα μικροτραυματισμό. Π.χ. μπαινοβγαίνοντας στο αυτοκίνητο, ανεβαίνοντας κάποιο σκαλοπάτι ή στρίβοντας καθώς πρόσθεμε τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γίνεται αυτή η στροφή, προκαλεί πρόβλημα στον μηνίσκο. Άρα η ρήξη μηνίσκου είναι η πιο συνηθισμένη χειρουργική επέμβαση στην ορθοπαιδική. Άρα είναι πάρα πολύ συχνές αυτές οι ρήξεις. Δεν χρειάζονται όλες χειρουργική επέμβαση, αλλά τις βλέπουμε τις οξείς ρήξεις πολύ συχνά στους νεαρούς και αθλούμενους τύπους, ιδιαίτερα σε αυτοί που έχουν άλματα και αλλαγή κατεύθυνσης. Η στροφή στο γόνατο είναι ουσιαστικά που κάνει τη ζημιά στο μηνίσκο, είτε είναι ο νεαρός, είτε είναι ο πιο ηλικιωμένος. Και θα λέγατε ότι στους ηλικιωμένους ίσως να συμβαίνει πιο εύκολα γιατί γίνεται πιο ευαίσθητη η περιοχή. Γιατί λέτε με το να μπει στο αυτοκίνητο, να βγει έτσι, να γυρίσει κάπως απότομα, ενώ ίσως σε νεότερη ηλικία να μην συνέβαινε αυτό. Σωστά. Άρα επειδή η βιολογία δυστυχώς από την αρχή και από όταν είμαστε στην νεαρή δεν είναι καλή στον μηνίσκο. Το δέρμα, για παράδειγμα, έχει πολύ καλή αιμοδοσία. Όταν το κόβουμε, έχει αιμορραγή κατευθείαν. Άρα επουλώνεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Ο μηνίσκος χόνδρος, που και ο μηνίσκος είναι ένας τύπου χόνδρο, όπως είναι ο αθρικός χόνδρος, ο μηνίσκος είναι πιο εινώδης χόνδρος, πιο σφιχτός. Αλλά και αυτός είναι τύπου χόνδρο. Αυτοί τα μαλακά μωρή δεν έχουν καλή αιμοδοσία. Και από τα 35 και μετά
η αιμοδοσία χειροτερεύει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό όταν δεν έχει κάτι καλή αιμοδοσία, δεν έχει καλό περιθώριο πούλωσης όταν τραυματίζεται και γίνεται πιο εύθραυστο. Έτσι, εκεί που μια απλή στροφή περπατώντας ή χάσουμε το περπάτημα μας μετά από κάποιο μικρό πέσιμο στο πεζοδρόμιο, αυτή η ξαφνική στροφή που στα νεαρά μας ηλικία θα ήταν σχεδόν τίποτα, στους πιο ηλικιωμένους βλέπουμε οξύ αρρήξη σε κάποια που ήταν ήδη μια εκφυλιστική ζημιά στο μενίσκο και εκδηλώνεται μετά από μικρό τραυματισμό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και στους νέους που προκαλείται συνήθως από ένα τραυματισμό σε άθλημα, όμως με αυτό το ένα συγκεκριμένο άθλημα μπορεί επίσης εκτός από τραυματισμό να γίνει φθορά λόγω του ότι γίνεται κάποια συγκεκριμένη κίνηση πολύ συχνά. Πολύ σωστά. Όταν η τεχνική στην κίνηση είναι το νούμερο ένα για να έχουμε ένα υγιές γόνατο με τον πάροδο του χρόνου. Όπως και η τροχή σε ένα αυτοκίνητο, αν δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, οι πιέσεις αντί να είναι ισορροπημένες πάνε σε μια άκρη και άλλα προκαλούν ζημιά. Έτσι και στο γόνατο, είτε αν υπάρχει κακή ευθυγράμμιση στα κάτω άκρα, που ουσιαστικά σημαίνει αν κάνουμε μια ευθεία γραμμή από το κέντρο του ισχύου μέχρι το κέντρο του στραγάλου, πρέπει να πάει στο κέντρο του γόνατος. Αυτό είναι σωστό ευθυγραμμισμένο γόνατο. Όταν όμως μερικές φορές τα γόνατα είναι σαν μια μπανάνα, πάνε προς τα έξω, ή το ανάποδο, που αυτό το μπανάνα λέγεται ρευογωνία. Το ανάποδο, που είναι ουσιαστικά η αστράγαλη πάνε προς τα έξω σε σχέση με τα γόνατα από πάνω, αυτό λέγεται βλασογωνία. Εκεί οι δυνάμεις πάνε προς τα έξω. Άρα σε μερικούς ανθρώπους δυστυχώς δεν έχουν σωστή ευθυγράμμιση στα γόνατά τους και ευθύνεται είτε ο έσω μενίσκος όταν είναι ρευογωνία, δηλαδή σαν μπανάνα, είτε ο έξω μενίσκος όταν είναι ανάποδο. Άρα και εκεί η ευθυγράμμιση είναι ένας παράγοντας. Ένας άλλος παράγοντας είναι όταν έχουμε κάποια συνδεσμική κάκωση. Π.χ. προς τους χιαστός, ο πίσω χιαστός, έχουμε και πλάγι σύνδεσμοι που δεν έχουν να το αντιμετωπιστεί σωστά και άρα με την συνδεσμική κάκωση δεν υπάρχει η απαιτούμενη σταθερότητα γύρω από το γόνατο, αυτές δυστυχώς προκαλούν φθορά και στο μενίσκο. Άρα αυτοί είναι δύο συνηθισμένοι παράγοντες προς ρήξη μενίσκου, είτε νεαρός είτε πιο ηλικιωμένος, και το άλλο είναι νευρομυϊκός έλεγχος. Άρα μπορεί να έχουμε σωστά ευθυγραμμισμένα κάτω άκρα, μπορεί και οι σύνδεσμοι να είναι μια χαρά, αλλά το πώς κινούμαστε δεν είναι σωστά. Μπορούμε να θέτουμε, επειδή έχουμε σχετική αδυναμία είτε στα προστινή αλυσίδα που λέγεται τερακέφαλος, είτε στην οπίσθια αλυσίδα που είναι ουσιαστικά η ραχιαία ημείς, η γλουτιαία, δηλαδή ο ποπός, και η οπίσθη μοιραία, δηλαδή το πίσω μέρος της γάμπας, όταν αυτή είναι σχετική, υπάρχει σχετική αδυναμία, το γόνατο μπορεί να πάει σε λάθος μέρος και εκεί η κακή ευθυγράμμιση στην κίνηση προκαλεί ζημιάς, είτε είναι στο μενίσκο, χόνδρο, είτε συνδέσμους. Okay, και αυτή η ευθυγράμμιση, όταν λέτε δεν υπάρχει σωστή ευθυγράμμιση, είναι εκφύσεως ή υπάρχουν, είναι οι κινήσεις μας? Συνήθως είναι όταν λέμε ευθυγράμμιση κάτω άκρο που λέμε από ισχύο γόνατο αστράγαλο να είναι μια ευθυγράμμιση, αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εκφύσεως. Υπάρχει, μπορεί να γίνει όμως να προκληθεί μετά από ένα κάταγμα ή κάποια μεγάλη φθορά σε μια πλευρά του γόνατος μετά από κάποιο συγκεκριμένο τραυματισμό. Αυτό μπορεί να προκληθεί, αλλά το πιο συνδυασμό είναι εκφύσεως. Μπορεί, εάν εντοπιστεί, ας είναι ένα τυχαίο X-ray, μια τυχαία ακτινογραφία, εάν εντοπιστεί ότι δεν υπάρχει σωστή γράμμιση, να φτιαχτεί, να γίνει μια επέμβαση για να φτιαχτεί που να μην υπάρχουν περιττέρω προβλήματα αργότερα. Είναι κάτι που δεν γίνεται συνήθως. Όχι, καλή ερώτηση. Εξαρτάται πόσο σοβαρό είναι το θέμα της κακής ευθυγράμμισης κάτω άκρων. Όταν είναι σοβαρό το θέμα, η χειρουργική επέμβαση λέγεται οστεοτομία. Οστεοτομία σημαίνει, δηλαδή, γίνεται είτε αυτό είναι ξανά η κνήμη, το μυρόστο, πολλές φορές γίνεται μόνο στην κνήμη.
Και άρα, όταν υπάρχει κακή ευθυγραμμή, δηλαδή πάει το γόνατο, δεν είναι πολύ δύσκολο να το δείξω έτσι, αλλά ουσιαστικά αν είναι έτσι το γόνατο, πρέπει να κάνουμε μια οστεοτομία στην κνήμη, βγάζουμε στη θεωρία ένα κομμάτι κόκαλο και μετά το σύνδεμα. Άρα ευθυγραμμίζουμε το κάτω άκρο περισσότερες φορές μέσα της κνήμης. Μερικές φορές όταν είναι ακόμη πιο σοβαρό, μπορεί να χρειαστούμε να κάνουμε και οστεοτομία στο μυρό στυλό και στις πιο σοβαρές και στα δύο. Άρα υπάρχουν τεχνικές που μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε την κάτω άκρο κάνοντας μια οστεοτομία που σημαίνει χειρουργική συγκεκριμένη με ακριβίας τομή στο κόκαλο και το συνδέουμε με πλάκα και βίδες. Αυτό έχει καλή εξέλιξη, αλλά το θέμα είναι πρώτα να μελετηθεί σωστά από κάποιον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό, εάν όντως χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζονται πάντα όλες οι μη σωστές ευθυγραμμίσεις κάτω άκρων, άρα όταν είναι πιο σοβαρό, ναι. Και επίσης, όχι μόνο σκελετική ευθυγράμμιση, που αυτό είναι οστεοτομία, αλλά και νευρομυϊκή. Δηλαδή, όταν περπατάει, το γόνατο παίζει αριστερά και δεξιά, ή όταν το βλέπουμε πλαγίως, το γόνατο πάει μπροστά, όταν κάνουμε μια κάθετη γραμμή, το βλέπουμε πλαγιαστά, κάθετη γραμμή από την υπηγόνα, δηλαδή δεν πάει κάτω, πάει μπροστά από τις μύτες των ποδιών. Αν αυτές είναι οι μύτες των ποδιών, θέλουμε να μην πάει μπροστά, να πάει πιο πίσω. Αυτό γιατί αυξάνει ραγδαία την τάση και τις δυνάμεις στο μηνίσκο. Άρα αυτό δεν διορθώνεται με χειρουργείο, αυτό διορθώνεται με σωστή φυσιοθεραπεία. Άρα αλλάζουμε την τεχνική στην κίνηση, βελτιώντας τον νευρομυϊκό έλεγχο γύρω από το κάτω άκρο. Ωραία. Υπάρχει τρόποι, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, γίνεται το τραύμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στο γόνατο. Αλλά φυσικά δεν ξέρουμε τι είναι το πρόβλημα. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή τι ακριβώς θα αισθανθούμε, τι δεν θα μπορούμε να κάνουμε εάν έχουμε κάκωση στο μηνίσκο. Πολύ κλασικά η κάκωση μηνίσκου, που ουσιαστικά σημαίνει τομή στο μηνίσκο, παρουσιάζεται με έντονο πόνο, ιδιαίτερα όταν στρίβει ο ασθενής, δηλαδή περπατά και αλλάζει κατεύθυνση. Και το, πολύ κλασικά το νιώθει και στην πλευρά που υπάρχει η ρήξη μηνίσκου, είτε στην εσωτερική πλευρά είτε στην εξωτερική. Εκεί ο πόνος μετά συνήθως είναι και οξύες, αλλά χειροτερεύει τις επόμενες 2-3 μέρες, που παρατηρούμε συνήθως την επόμενη μέρα, όχι την ίδια μέρα, πρίξιμο. Και το πρίξιμο είναι ήπιο προς μέτριο, συνήθως. Αυτό αλλάζει, η εικόνα αλλάζει όταν υπάρχει και ρήξη χιαστού. Ο ρήξη χιαστός είναι οξία, έντονο, πιο έντονος πόνος, και το πρίξιμο είναι πιο έντονο και πιο άμεσο. Δηλαδή ο πρόξιμος χιαστός παρουσιάζει εντός μισής ώρας έντονο το πρίξιμο και πόνο. Ο μηνίσκος είναι πιο ήπιος ο πόνος, το νιώθει όμως έντονα, αλλά το πρίξιμο είναι πιο λίγο και εμφανίζεται κλασικά μια μέρα μετά. Απλώς αυτό για συμπτώματα να καταλάβει ο ασθενής, ναι, αν έχει χιαστός π.χ. ή μηνίσκος. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Και μετά τα συμπτώματα είναι που χειροτερεύουν κλασικά στην στροφή. Το νιώθει μεν σταθερό το γόνατο, αλλά παρουσιάζεται σαν σουβλιά, σαν σούβλισμα πολύ το περιγράφουν, ή σαν μαχαίρι όταν στρίβει ο ασθενής. Και ο λόγος, επειδή στη στροφή του μυρού οστού πάνω στην κνήμη, τραβιέται αυτή η ρήξη μηνίσκου και το αισθάνεται έντονα του πόνου. Υπάρχει περίπτωση να είναι ελαφρύς ο τραυματισμός, δηλαδή να μην το δώσει σημασία το συγκεκριμένο άτομο, και αυτό, αν δεν κοιταχτεί άμεσα, να χειροτερέψει η κατάσταση, δηλαδή αν δεν πάρει άμεση κάποια διάγνωση και περίθαλψη. Αυτό είναι πιο σημαντικό στους νεαρούς. Και όταν λέμε νεαρούς, εννοούμε βιολογικά για το γόνατο κάτω των 35 και ακόμα Μάλιστα. κάτω των 25, ακόμα περισσότερο. Η χειρότερη ομάδα ασθενών να το αφήσει είναι ιδιαίτερα κάτω των 16. Δηλαδή, κάτω των 16 έχουμε δείξει στη ιατρική βιβλιογραφία ότι
αυτοί έχουν τη χειρότερη εξέλιξη αν αφαιθεί η ρήξη μενίσκου, επειδή τα αμορτισέρ ουσιαστικά πάβουν να λειτουργούν όπως πρέπει και η φθορά στο χόνδρο, δηλαδή στα 30 τους, εμφανίζει ένα γόνατο με τόσο αυξημένη προχωρημένη αθρίδα, λες και είναι 70. Αυτό είναι τραγική εξέλιξη για κάποιον 30. Άρα η ομάδα που θέλει πιο άμεση ιδιαίτερα χειρουργική επέμβαση είναι, είναι η νεαρή, ιδιαίτερα κατά των 16. Όταν πάμε μετά τους 35, και ακόμη περισσότερο μετά τους 45, βλέπουμε ότι αυτές είναι πιο συνήθεις εκφυλιστικές ρήξεις, που μια συντηρητική αγωγή, δηλαδή συνήθως είναι 3 μήνες, ανάλογα και με τα συμπτώματα, μπορεί να το δούμε αν θα φύγει ο πόνος και είναι λιγότερο συμπτωματικά. Αν έχει, μπορεί να το αφήσουμε. Αν όμως μετά τους 45, μετά τους 3 μήνες, εξακολουθούν να έχουν πόνο που τους δυσχεραίνει την καθημερινή ζωή, τότε υπάρχει η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης, της αρθροσκόπησης ουσιαστικά. Η διάγνωση πώς γίνεται, ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνουν για να πιστοποιήσει ο ορθοπαιδικός ότι ναι, είναι κάκωση του μηνίσκου. Η καλύτερη διάγνωση που έχουμε, η καλύτερη εξέταση για να γίνει διάγνωση είναι η μαγνητική τομογραφία. Η ακτινογραφία δείχνει τα οστά, όπως και η αξονική τομογραφία, αλλά η μαγνητική τομογραφία είναι ουσιαστικά για τα μαλακά μόρια, για συνδέσμους, χόνδρους και μηνίσκους. Εκεί είναι που όχι μόνο θα δούμε αν όντως υπάρχει, αλλά πού υπάρχει, πόσο εκτεταμένη είναι και ακόμη περισσότερο μας βοηθάει να δούμε αν τα άλλα μαλακά μόρια, χόνδρους και συνδέσμου, υπάρχουν και αυτοί ένα τραυματισμό. Από τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε επίσης να καταλάβουμε μαζί με την κλινική εικόνα του ασθενή πόσο πονάει και πόσο τον δυσχεραίνει την ζωή του, εάν όντως χρειάζεται χειρουργείο. Πολύ ωραία. Και αφού μιλήσατε για χειρουργείο ή αντιμετώπιση, θα πει ότι υπάρχει επιλογή και εξαρτάται δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αν με φυσιοθεραπεία μπορεί να τέλος πάντων να καλυτερέψει το πρόβλημα ή η χειρουργική. Ποιες μεθόδοι υπάρχουν πρώτα απ' όλα χειρουργικής? Άρα για χειρουργείο για μηνίσκο είναι οι κλασικά οι νεαροί, αυτοί που έχουν άλλα προβλήματα είτε στον χόνδρο, αθρικό χόνδρο, στην επιφάνεια του γόνατος ή συνδεσμική κάκωση, π.χ. προστοιχιαστό κάκωση ή πισυχιαστό. Αυτοί είναι πιο πολλοί που χρειάζονται χειρουργείο. Επίσης, μια άλλη ομάδα είναι ότι ο ασθενών είναι όταν μπλοκάρει, υπάρχει τόσο μεγάλη ρήξη μηνίσκου που μπλοκάρει την κίνηση. Άρα ο ασθενής δεν μπορεί να αρθιγραμμίσει, να ισιώσει το γόνατό του. Εκεί όντως χρειάζεται μια επίγον χειρουργική επέμβαση για να απελευθερώσει την ρήξη που μπλοκάρει ουσιαστικά την κίνηση στο γόνατο. Αυτές είναι που χρειάζονται πιο άμεση αντιμετώπιση. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι αρθροσκόπηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο γόνατο ξανά εδώ κάνουμε μια μικρή τομή, συνήθως είναι ούτε μισό εκατοστό, αριστερά και δεξιά της επιγονατίδας, από την οποία μια πλευρά μπαίνει το αρθροσκόπιο, που είναι ουσιαστικά μια κάμερα, μπαίνει μέσα, βλέπουμε όλα τριγύρω και από την άλλη τομή βάζουμε κάποια ειδικά λεπτά εργαλεία, που ουσιαστικά είναι το δάχτυλό μας μέσα και μπορούμε να αγγίσουμε, να τραβήξουμε, να καταλάβουμε πού υπάρχει ρήξη, πόσο σταθερή υπάρχει, πόσο σταθερή είναι αυτή η ρήξη, αν υπάρχουν άλλες βλάβες και μετά διάφορα εργαλεία που μπορούν να μπουν μέσα, είτε ομαλοποιούμε και αφαιρούμε το κομμένο κομμάτι του μηνίσκου που δεν έχει καλή αιμοδοσία και πιθανότητα επούλωσης, είτε όταν υπάρχει καλή πιθανότητα επούλωσης γίνεται σειραφή. Για να εξηγήσω λίγο περισσότερο, η αιμοδοσία, και άρα όταν έχουμε καλή αιμοδοσία σημαίνει ότι μπορούμε να το ράψουμε, ουσιαστικά είναι βελόνα και κλωστή, αλλά ιατρικής φύσης και αποστηρωμένη, και οι ρήξεις που είναι κοντά στην επιφάνεια. Η επιφάνεια είναι, δηλαδή το δέρμα είναι εδώ.
όσο πιο πολύ είναι περιμετρικά η ρήξη, τόσο καλύτερη είναι. Όταν είναι πιο πολύ, αν το βάλουμε αυτό εδώ, προς το κέντρο είναι προς τα εδώ, όταν είναι προς το κέντρο οι ρήξεις, τότε αυτές δεν έχουν καλές πιθανότητες πούλωσης με σειραφή. Άρα αυτές τις αφαιρούμε μόνο το κομμένο κομμάτι, όσο λιγότερο γίνεται, ομαλοποιούμε την κομμένη επιφάνεια, έτσι ώστε να μην τραβιέται και χειροτερέψει η κατάσταση. Αυτό λέγεται αρθροσκοπική μερική μενισκεκτομή. Άρα κόβουμε, αφαιρούμε μέρος του μενίσκου, μόνο αυτό που έχει τραυματιστεί και έχει υπάρχει κάκωση. Στην σειραφή ουσιαστικά βάζουμε βελόνα και ράμα με διάφορες τεχνικές για να ράψουμε, για να κλείσουμε αυτή την πληγή που έχει η τομή αυτός ο μενίσκος και μετά υπάρχει η ανάλογη αποθεραπεία. Αλλιώς είναι αποθεραπεία με τη μενισκεκτομή και αλλιώς είναι με τη σειραφή. Υπάρχουν κάποια ποσοστά για αποτελέσματα, για επιτυχίες ή και αν δεν έχει πάει κάτι, αν δεν έχει επιτυχία η επέμβαση, ποιος ο λόγος? Εξαρτάται από τον ασθενή, πόσο καλά από τον ασθενή τι συμπτώματα έχει, πού ακριβώς είναι η ρήξη μηνίσκου. Όταν υπάρχει ρήξη μηνίσκου που μπλοκάρει την κίνηση, αυτό είναι μονόδρομος, υπάρχει μόνο χειρουργείο. Όταν υπάρχει μερική μενισκεκτομή, ιδιαίτερα στον έσω μηνίσκο, βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση των συμπτωμάτων πάνω από 95% των περιπτώσεων. Η αρθροσκόπηση και η χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο είναι πιο πολύ για να αφαιρεθεί αυτό το έντονο τσίμπημα και σουλισμά που νιώθει ο ασθενής στην στροφή. Εάν υπάρχει ταυτοχρόνως που ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους υπάρχει και αθρίτιδα που είναι κάποιος ήπιος σαν κάποιο βάρος μέσα στο γόνατο, αυτό δεν το αντιμετωπίζει τόσο καλά η αρθροσκόπηση. Άρα είναι πολύ καλή η αρθροσκόπηση για οξείς ρήξεις μηνίσκων όταν υπάρχει σούβλισμα και μπλοκάρισμα στην κίνηση. Όταν δεν υπάρχει καλή εξαίρεση, τώρα μιλάμε για την μηνισκεκτομή, αφαίρεση. Για την σειραφή πρέπει να γίνει, η σειραφή είναι η τεχνικά πιο δύσκολη, παίρνει και πιο πολύ χρόνο από τη μενισκεκτομή. Η εξειδίκευση στον ορθοπαιδικό είναι το νούμερο ένα για παράγοντα θετική παράγοντα για το πόσο καλά θα πάει η εξέλιξη, τα συμπτώματα και να πουλωθεί η πληγή. Γιατί υπάρχουν πολλές και διάφορες επιλογές πώς θα αντιμετωπίσεις και πώς θα τις κάνεις. Και ιδιαίτερα στις πιο εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς έχουν την ικανότητα να ράψουν τις πιο δύσκολες κακώσεις μηνίσκων. Έχουμε και τον χειρουργό που είναι μεγάλος παράγοντας για την εξέλιξη του τραυματισμού, αλλά και τον ασθενή που πρέπει να ακολουθήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα αποθεραπείας με έναν εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή, άρα είναι μια ομάδα μαζί, για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλο. Χρειάζομαι και τον ασθενή και τον φυσιοθεραπευτή και τον χειρουργό μαζί. Πολύ ωραία. Και μετά από την επέμβαση, ποιο είναι το χρονικό διάστημα για ανάρρωση, για πλήρη ανάρρωση? Και τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής? Μετά από μερική μενισκεκτομή η ανάρρωση είναι πιο γρήγορη. Μεταξύ 2 με 4 εβδομάδες είναι εφικτό. Τις πρώτες 2 εβδομάδες ναι μεν περπατάει μετά από μερική μενισκεκτομή, αλλά είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα, απλώς για να μειωθεί το πρίξιμο, να μειωθεί ο πόνος, θα υπάρχει κάποιες ασκήσεις για εύρος κίνησης και ενδυνάμωσης. Αλλά τα περισσότερα αποτελέσματα, τη θετική εξέλιξη, βλέπουμε μεταξύ 2 με 4 εβδομάδες. Συνήθως 4 με 6 εβδομάδες μπορεί να επιστρέψει και στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι για την αρθροσκοπική μενισκεκτομή.
Για την Σεραφή είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Για την Σεραφή πρέπει να προστατεύσουν τη Σεραφή με ένα εξειδικευμένο νάρθηκα που ουσιαστικά επιτρέπει το γόνατο να πάει, συγγνώμη, να το δείξουμε εδώ, να πάει από ευθεία μέχρι 90 μοίρες, κάπου εδώ. Αυτός ο νάρθηκας μπλοκάρει την περαιτέρω κάμψη, γιατί η περαιτέρω κάμψη βάζει μεγάλη τάση στο πίσω μέρος του μηνίσκου, όπου είναι και οι περισσότερες ρήξεις μηνίσκου. Άρα, μπλοκάρουμε αυτή την κίνηση με τον νάρθηκα που φορά ο ασθενής καθημερινά, όλη την ημέρα, για τις πρώτες 6 εβδομάδες, αλλά επιτρέπεται να βάλει όλο του το βάρος καθώς περπατάει, αλλά με τον άρθρα κλειδωμένο ευθεία. Άρα περπατάει για πρόσεξες εβδομάδες με το γόνατο ευθεία, αλλά και όταν κάθεται, άρα δεν έχει φόρτιση το γόνατο, επιτρέπεται ελεύθερη κίνηση από ευθεία μέχρι 90 μοίρες. Αυτό το προστατεύουμε για 6 εβδομάδες. Μετά τις 6 εβδομάδες αφαιρούμε αυτό τον άρθρα, έχει ελεύθερη κίνηση και ο μόνος περιορισμός για τις επόμενες 6 εβδομάδες είναι δεν το επιτρέπουμε βαθύ κάθισμα πάνω από 90 μοίρες. Όλα τα άλλα μπορεί να τα κάνει. Και ουσιαστικά τον επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και στις 3 μήνες και στον αθλητισμό, κλασικά στους 4 με 6 μήνες, ανάλογα με την περίπτωση και το τι έχουμε κάνει. Πολύ ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατρέ. Υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης κάποιας χρόνιας πάθησης, όπως η αθρίτιδα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια κάκωση στο μηνίσκο? Ναι. Ο μηνίσκος, όπως είχα πει, είναι ουσιαστικά τα μορτισέ στο γόνατο. Που ορφά τους κραδασμούς για να προστατεύει τον χόνδρο, τον αθρικό χόνδρο. Όταν αυτή η ρήξη δεν αντιμετωπιστεί σωστά, δεν πάβει να λειτουργεί ο μηνίσκος όπως πρέπει. Άρα οι δυνάμεις, η φόρτιση στον αθρικό χώρο αυξάνεται και έχουμε δει ότι αφαίρεση ακόμα και ενός τρίτου του μηνίσκου μπορεί να αυξήσει την δυνάμεις του γόνατο πολλαπλάσια, επί 5 με 10 φορές. Άρα βλέπουμε πρώιμη αθρίτιδα σε αυτούς που έχουν ρήξει μηνίσκου και είτε δεν το έχουν αντιμετωπίσει σωστά, είτε έχουν αφαιρεθεί με μηνισκεκτομία εκεί που θα μπορούσε να γίνει σειραφή. Εκεί είναι που αλλάζει η εξειδίκευση, γιατί ο εξειδικευμένος μπορεί να ράψει πιο πολλά ρήξεις μηνίσκου. Άρα, ο λόγος που προσπαθούμε όλο και περισσότερο να ράβουμε τις ρήξεις μηνίσκου είναι να τον σώσουμε, save the meniscus, όπως έχει γίνει τεράστια προώθηση στο εξωτερικό για αυτό το θέμα, γιατί ο μηνίσκος είναι τόσο σημαντικός, είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί χωρίς αυτό προκαλούμε πρώιμη αθρίτιδα. Πρώιμη αθρίτιδα ουσιαστικά σημαίνει θα χρειαστεί ο ασθενής να κάνει αρθροπλαστική πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Αντί να τα κάνει στα 70, να τα κάνει στα 40 με 50, που είναι κρίμα. Και αυτό έχει άλλες τραγικές συνέπειες μετέπειτα που θέλουμε να τους αποφύγουμε. Γι' αυτό σώζουμε το μηνίσκο κάνοντας ό,τι μπορούμε για να κάνουμε σειραφή. Δεν μπορούμε να τους ράψουμε όλες τις ρήξεις μηνίσκου, αλλά ο εξειδικευμένος μπορεί να ράψει πιο δύσκολες και πιο περίπλοκες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε από τον τραυματισμό και από τα συμπτώματα ότι κάποιος μπορεί να έχει κάποια ρήξη μηνίσκου, να γίνει μια εγκαίρως μαγνητική τομογραφία, να δει κάποιον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρίδη. Είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε και να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα της εξειδίκευσης σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την άλλη Πέμπτη με ένα καινούριο θέμα και καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.